Κυκλάδων Θέα, μέρος δεύτερο, φίλες και φίλοι, στις τηλεοράσεις σας, στην Αιγαίο τηλεόραση, και ήρθε η ώρα τώρα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις ειδήσεις από τα γειτονικά μας νησιά, ξεκινώντας από την πανέμορφη Νάξο και τον ανταποκριτή της εκπομπής μας, τον κύριο Νικόδημο Λιανό, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λιανέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Μια χαρά είμαστε. Νομίζω ναι. Έχετε και τηλεόραση μπροστά σας, έτσι? Πρέπει να μας δείτε. Όχι, δεν έχω τηλεόραση μπροστά, γιατί δεν είμαι φαν της τηλεόρασης πολύ, αλλά δεν πειράζει. Δεν το λέμε αυτό, δεν πήγε το πολύ. Νικόδημε, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, σταματικά. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια εμείς. Ω, δόξα τω Θεώ. Παλιές εποχές. Από το περιοδικό Τρίποντα ακόμα, ναι. Ναι, ναι, τόσο. Ας το μην το θυμίζεις, τώρα είναι παλιές χρόνια. Αυτά. Φέτος συμπλήρωσα 22 χρόνια, νομίζω, που ήταν κάπου τόσο. 24 κάπου τόσο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ και είμαι λίγο έτσι συνεφιασμένος, έτοιμος να βρέξει είμαι. Είμαστε σε μια λογική ευτυχίας, γιατί η παραγωγή του Αγίου Γεωργίου εξέπληξε όλους όταν πριν από δύο μέρες ανακοινώθηκε ότι είναι, σύμφωνα με τους Βρετανούς τουλάχιστον, η καλύτερη παραλία για παιδιά και για οικογένειες. Κάτι το οποίο εμάς μας ξαφνιάζει, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα όταν τα έχεις κοντά σου δεν τα εκτιμάς τόσο πολύ. Όταν φεύγουν. Ναι, σωστό. Αυτό. Έχει ωραίες παραλίες. Έχει ωραίες παραλίες. Ήταν από τα πιο σημαντικά. Ναι, ναι, εντάξει. Απλά ήταν η συγκεκριμένη παραλία η οποία είναι μέσα στην πόλη σχεδόν. Ναι. Αλλά για παιδιά όντως είναι ιδανική και η οικογενειάρχη. Οπότε είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. Καλός Ιωνός δηλαδή για το 16 και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Από εκεί πέρα υπήρχε χτες ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο ήταν λίγο έντονο. Γιατί υπάρχει το θέμα του Απόλλωνα. Όσοι ξέρετε, τουλάχιστον από Αιγαίο, γνωρίζετε ότι ο Απόλλωνας είναι το μοναδικό παραθαλάσσιο κατοικημένο νησί, χωριό της Νάξου. Είναι όμως πάνω στο βορρά και δέχεται την πίεση των καιρικών συνθηκών. Πέρυσι είχε σχεδόν καταστραφεί ο μόλος, κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη. Δεν έγινε κάτι εντυπωσιακό. Φέτος ήρθε 6 Φεβρουαρίου μία ρηπή από βόρειο-ανατολική άνεμη, με αποτέλεσμα να διαλύσει σχεδόν ό,τι είχε απομείνει. Χτες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε, ποιες ευθύνες έχουν αποδοθεί όλο αυτό το διάστημα για να φτιαχτεί ή όχι ο Απόλλωνας. Τελικά το θέμα είναι ότι ο Δήμος προχώρησε στο να τον κηρύξει και πάλι σε έκτακτη ανάγκη μέσω της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Οπότε να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Αυτό ήταν και το πιο έτσι συναρπαστικό σημείο της, του διημέρου, μάλλον θα λέγαμε, για την Νάξο. Κατάλαβα, είμαστε καλά. Πιο σημαντική είδηση. Ναι. Υπάρχει ο Δήμος, ο οποίος προχώρησε κάτι ηλεκτροδοτήσεις όσον αφορά τους κόμβους, αλλά σε κάποιο έτσι εντυπωσιακό θέμα δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Νικόδημε, σε ρωτήσω κάτι. Να κάνεις μια κουβέντα, στα μάτι και γενικά, παιδιά εκεί, όσον αφορά την βενζίνη. Και γενικότερα τα καύσιμα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Νάξο. Σχετικά με την τιμή, έτσι. Για την τιμή, ναι. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε πανκυκλαδικό επίπεδο. Γιατί δεν νομίζω ότι ενοχλεί μόνο τους Νάξιωτες, που ενοχλεί όλους. Γιατί τι τιμή επηρεαζόμαστε το λίτρο, δηλαδή. Λόγω του ΦΠΑ. Ναι, τι τιμή έχει το λίτρο στην Νάξο? Εμάς είναι στο 1,58. Α, είναι πολύ ψηλή τιμή. Ναι, είμαστε πολύ ψηλοι, αυτή είναι αλήθεια. Για το πετρέλαιο γνωρίζουμε? Το πετρέλαιο είναι στο, μιλάμε πάντα για το θέρμανση, έτσι, είναι στο 1,01-1,02, δηλαδή είναι οριακά πάνω από το 1 ευρώ. Η θέρμανση. Και αυτό είναι ψηλά πάντα. Στην Αθήνα είναι 70 λεπτά είναι η θέρμανση. Μπράβο, ναι, εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα όλοι λένε ότι είναι μόνο, ότι κάτι συμβαίνει και τέτοια πράγματα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε πάντως, γιατί ακούγεται πλέον όσο γίνεται και περισσότερο. Είναι πολύ ψηλή τιμή αυτή. Οπότε είναι ένα πρόβλημα αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, με τους αγρότες τι γίνεται της Νάξου? Οι αγρότες είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα καινούργια μέτρα. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται, κάνουν κάποιες κινήσεις. Μάλιστα πρέπει να δώσουμε μια πολύ καλή είδηση, ότι οι αγρότες μέσω της Ένωσης, της Αγροτικής Ένωσης, συνεταιρισμού δηλαδή, αναλαμβάνουν την λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στην Νάξο. Κάτι το οποίο υπήρχε για πολλά χρόνια πρόβλημα για το αν θα λειτουργήσει ή όχι. Τώρα λοιπόν οι αγρότες μέσω της Ένωσης αποφάσισαν ότι από το εστέρημά τους θα βάλουν χρήματα για να λειτουργήσει, και μάλιστα θα φέρουν και μία νεφρολόγο, επικουρικό δηλαδή, η οποία είναι αξιώτησα από το Γαλανάδο
και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έρθει για να το στελεχώσει και να λειτουργήσει επιτέλους. Δηλαδή μας λες ότι θα αναλάβουν τα λειτουργικά έξοδα συν την γιατρό, θα πληρώνουν τον γιατρό, οι αγρότες. Ναι, ναι. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή. Ναι, όντως είναι πάρα πολύ σημαντική και ένα μεγάλο κόστος, γιατί το νούμερο είναι πενταψήφιο θεωρητικά, αλλά στην αρχή του τουλάχιστον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα δώσει ανάσα τουλάχιστον σε 30 νεφροπαθείς ναξιώτες και μικροκυκλαδίτες και παριανούς, ώστε να μπορέσουν να μείνουν εδώ και να μην πηγαίνουν έρχονται είτε στη Σύρο είτε στην Αθήνα. Γιατί από ό,τι ξέρω, όχι μόνο στη Σύρο, μετακομίζουν οικογενειακώς και στην Αθήνα για να μπορέσουν να αντέξουν όλη αυτή την. Και αυτό γίνεται μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα, νομίζω. Που ναι, ναι, ή δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή είναι θάνατος όσον αφορά το κόστος. Το κόστος για να μπορέσουν να βιώσουν. Και η ταλαιπωρία. Βέβαια. Και μην ξεχνάς ότι με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι και ότι καλύτερο. Mm-hmm. Ναι, καταλάβες γι' αυτό. Σωστά. Αυτά νομίζω είναι τα πιο έτσι, σημαντικά γεγονότα. Μάλιστα. Λοιπόν. Σε μια πρώτη επαφή που λέμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νικόδημος Φουλιανός από την Νάξο. Μας μετέφερε τα πιο πρόσφατα νέα των δύο ημερών, θα λέγαμε, στα μάτια και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να αλλάξουμε. Να πάμε στο απέναντι νησί. Να πάμε στο απέναντι, να πάμε μέχρι την Τίνο. Α, στην Τίνο. Στην Τίνο, στην Τίνο θα πάμε. Νομίζω στην Πόρτα πηγαίναμε. Θα πάμε στην Τίνο σε λίγα δευτερόλεπτα. Κύριε Ρούσο, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τον Βαγγέλη τον Ζαλόνη από το Τίνο Today, ο οποίος θα μας πει τα τελευταία νέα από την Τίνο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα στα μάτια θα μάθουμε και τα νέα από την Τίνο. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Σταύρο Γουσγουνέλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Γουσγουνέλη. Όπου θα έχουμε να το ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Έτσι, είναι ανάπλαση της παραλίας. Με κύριο θέμα τέλος πάντων συζήτησης, την ανάπλαση της παραλίας που την περιμένουμε πώς και πώς να ολοκληρωθεί βέβαια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ καλό να ενημερώνουμε τον κόσμο από τα μέσα που διαθέτουμε. Και ξεκινώντας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι μια πολύ καλή αρχή. Πιστεύω δυναμικά, είσαστε και οι δύο έτσι πολύ δραστήριοι και θα πάει πολύ καλά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στα μάτια έχουμε τον δημοσιογράφο λοιπόν, από το Τίνο Today, τον κύριο Βαγγέλη Ζαλόνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ζαλόνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε από το νησί της Μεγαλόχαρης? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είχαμε κυρίως τις προβολές του νησιού σε σημαντικές εκθέσεις όπως στη Σουηδία και στη Χορέκα που έγινε στην Αθήνα. Mm-hmm. Την ανακοίνωση για τα προϊόντα σε αναμονή που, αν και αργήσαμε ομολογουμένως λίγο στο νησί, ήρθανε. Mm-hmm. Μία απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για 5 θέσεις εργασίας στο Δήμο, όπως έχουν κάνει και οι άλλοι Δήμοι. Όπως έγινε και εδώ στην Σύρο, έτσι. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς, ναι. Και την επιτυχημένη αιμοδοσία που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που έγινε στο Κέντρο Υγείας και σε διάφορα άλλα μέρη του νησιού, με τη συμμετοχή 350 ανθρώπων. Μεγάλος αριθμός, κύριε Ζαλόνη. Νομίζω ότι και εμείς στην πρώτη εκπομπή αναφερθήκαμε βέβαια για αυτή την πολύ σημαντική κίνηση εκεί με την αιμοδοσία. Πάρα πολύ δραστηριοί άνθρωποι στην Τίνο. Και πολλά παιδιά. Mm-hmm. Το κρατάμε αυτό. Κύριε Ζαλόνη. Πάρα πολλά παιδιά. Κύριε Ζαλόνη. Στα αθλητικά τώρα έχουμε κάποιους αγώνες το Σαββατοκύριακο μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Με τους παίδες του Περιστεριώνα, τους άντρες του Περιστεριώνα και τις κορασίδες του Περιστεριώνα να προσπαθήσουν να συνεχίσουν τα ήττα που έχουν χωρίς καμία ήττα φέτος στις διοργανώσεις. Αυτά. Στο Περιστεριώνα ποιος είναι προπονητής στην ομάδα? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω προπονητής της ομάδας του Περιστεριώνα που είναι αίτητο που λέτε. Ο κύριος Αντώνης Βιδάλης είναι στους άντρες και στους παίδες και ο κύριος Σιώτης στις κορασίδες. Μάλιστα. Ήθελα να σας πω κάτι πριν που είπατε για την αιμοδοσία. Από ό,τι θυμάμαι, η Τίνος έχει παράδοση στην εθελοντική αιμοδοσία. Θυμάμαι και τα παλιότερα χρόνια γίνονταν αρκετές. Ήταν η 33η αιμοδοσία αυτή η συγκεκριμένη. Μάλιστα. Που διοργάνωσε ο Δήμος Τίνος. Μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και άλλοι Δήμοι και να φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πρόβλημα έτσι, από φιάλες αιμάτων. Να μην υπάρχει καθόλου πρόβλημα. Ναι. Υπέρα είναι το σημαντικό. Να μην υπάρχει πρόβλημα και από εκεί και πέρα.
καλό είναι ο κάθε Δήμος να έχει κάνει ανάλογες ενέργειες για να γίνει η αιμοδοσία. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαλόνη. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν προσπαθήσετε, κύριε Ρούσο, να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ανταποκριτή μας από την Πάρο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε λίγα δευτερόλεπτα να δούμε αν έχουμε και τον κύριο Τάσο Σκαμάγκα από τον Παριανό Τύπο να μας πει και για τα τελευταία νέα από την Πάρο. Σε διαφορετική περίπτωση θα περάσουμε στην συνομιλία μας με τον κύριο Γουσγουνέλη. Θα μας πει μόνο ο κύριος Ρούσος αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με την Πάρο. Θα δούμε σε λίγα λοιπόν δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στα μάτια και λοιπόν, αν τον έχουμε τον ανταποκριτή μας, έτσι μπορούμε να διακόψουμε για να τον ακούσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ανάπλαση, τι άλλο. Θέλω να μας πείτε, κύριε Γουσγουνέλη, σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανάπλαση, γιατί ξέραμε ότι κανονικά έπρεπε να έχει παραδοθεί από το τέλος του 2015. Αυτή τη στιγμή δεν έχει παραδοθεί, συνεχίζονται κάποιες εργασίες. Πείτε μας σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανάπλαση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σημείο της ολοκλήρωσης του έργου, όπως βλέπουν και όλοι οι συμπολίτες μας. Σίγουρα έπρεπε να έχει παραδοθεί όχι στο τέλος Δεκεμβρίου. Εγώ θα έλεγα στο τέλος Οκτωβρίου θα έπρεπε να έχει παραδοθεί. Αλλά δυστυχώς όταν έχεις να κάνεις με αναδόχους, με νομοθεσία, με όλες τις συνθήκες που αντιμετωπίσαμε, με τα capital control, με όλες τις δυσκολίες, έχουμε φτάσει ένα δύσκολο έργο ομολογουμένως από άποψη και έκτασης που έχει το έργο τόσο μεγάλο σε όλη την παραλία μας, να έχουμε φτάσει περίπου 15-20 Φλεβάρι και να ολοκληρώνεται. Με τα λεγόμενα του αναδόχου, το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Όπως βλέπουμε, τοποθετούνται τα φωτιστικά, γίνονται και τα τελευταία μερεμέτια, θα έλεγα, και θα αποκατασταθούν και όποιες μικρές λεπτομέρειες εντοπίσει η υπηρεσία, οπότε φτάνουμε αισίως στην ολοκλήρωσή του. Σταμάτη, επειδή έχουμε ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, αν θέλεις μπορούμε να πάμε να δούμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Ρούσο, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της ανάπλασης. Θα το έχουμε λοιπόν σε λίγο. Αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Αντιδήμαρχε. Οπότε να υπολογίζουμε ότι το τριήμερο περίπου της καθαράς Δευτέρας που είναι 14 Μαρτίου θα είναι η παραλία έτοιμη. Αν ήταν στο χέρι μας 100% θα ήταν πολύ γρηγορότερα έτοιμο. Επειδή πραγματικά έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα και ουσιαστικά είμαστε πάνω από το έργο όλοι, δήμαρχος, αντιδήμαρχος, η τεχνική υπηρεσία, μηχανικοί, επιβλέποντες, ο διευθυντής. Δηλαδή αν είχαμε πάρει ένα μιστράκι με το χέρι εμείς όλοι, μην πω ότι θα το είχαμε τελειώσει και πιο γρήγορα. Μέχρι τόσο πολύ έχουμε αγαναχτίσει. Το έργο, όπως είδατε, είχε πάρα πολύ αργή εκκίνηση. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να επιταχύνει, ενώ σε αυτό το σημείο φάνηκε ότι έχουμε χάσει ήδη πάρα πολύ χρόνο από τον απαραίτητο. Από εκεί και πέρα γίνεται κάθε προσπάθεια να ολοκληρωθεί το συντομότερο και να μην ενοχλούνται άλλοι συμπολίτες μας, να ξαναγίνει ο δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Με τα λεγόμενα του αναδόχου, από μέρα σε μέρα θα δούμε και τη σήμανση, την πολυπόθητη να μπει, ώστε να αντιμετωπιστούν και τα φαινόμενα αυτή η κατάσταση, δηλαδή η απαράδεκτη. Οπότε σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να χαρούμε το έργο όλοι οι δημότες όπως πρέπει. Ποιοτικά μέχρι στιγμής είστε ευχαριστημένος, δηλαδή από αυτό που έχετε δει και έχετε ελέγξει κατά κάποιο τρόπο, γιατί εσείς είστε ο πλέον ειδικός, είστε ευχαριστημένος? Αρκετά ευχαριστημένος θα έλεγα, λαμβάνοντας γνώση τις συνθήκες, την έκπτωση που είχε το έργο και την εξέλιξή του. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό πολύ. Έχουμε προσπαθήσει και καθημερινά αποφεύγουμε αρκετά λάθη και προλαβαίνουμε καταστάσεις. Και να ευχαριστήσω και αρκετούς δημότες που με τις παρατηρήσεις τους, με τις επισημάνσεις, πραγματικά έχουν βοηθήσει και αυτοί. Το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι θα είναι, αν δεν θα πούμε 100% άριστο, θα είμαστε στο 90-85% που θα είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ποιότητα των δημοσίων έργων που βλέπουμε καθημερινά, έτσι. Λοιπόν, να σας διακόψω λίγο, κύριε Αντιδήμαρχε, διότι ξέρετε η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε τώρα τον ανταποκριτή από την Πάρο, από το site Παριανός Τύπος, τον κύριο Τάσο Σκαμάγκα, ο οποίος θα μας δώσει και τα πιο πρόσφατα νέα από το νησί της Πάρου. Κύριε Σκαμάγκα, καλησπέρα σας. Σκαραμαγκάς. Σκαραμαγκάς. Ναι. Πώς έκανα αυτό το λάθος? Καλησπέρα από Πάρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να πούμε για τις
ξεκινήσουμε, καταρχάς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη νέα εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Το 2016 ανακήρυξη ως έτους ανακύκλωση για την Πάρο. Όπως ανακοινώθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το 2016 ανακηρύσσεται ως έτος ανακύκλωση για το νησί. Ποικίλες δράσεις θα γίνουν στο Δήμο Πάρου για αυτό το γεγονός και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πάρος στην ηχή συζήγησή του, θα υπάρξει χορηγός για αυτή τη δράση με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία χρηματική επιβάρηση για το Δήμο Πάρου. Επίσης θα επικεντρωθεί η όλη προσπάθεια στη νέα γενιά. Σχολικοί διαγωνισμοί, γραμμή δημότη για το περιβάλλον, θέσπιση κανονισμού λειτουργίας του κυττάρου του Χιτά, εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία του νέου κυττάρου, Χιτή, ψηφιακή αποτύπωση των κάδων επορυμάτων και δημιουργία application για τους επισκέπτες και τους δημότες του νησιού για τα πράσινα σημεία και ακόμα αρκετές δράσεις για το 2016, για ολόκληρη τη χρονιά. Για να παραμείνουμε επίσης στο Δήμο Πάρου, διάθεση δωρεάν ξυλίας κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες. Σε μια απόφαση που είχε πάρθει τον Σεπτέμβριο του 2015, έφτασε να υλοποιείται αυτές τις προσεχείς μέρες και αφορά μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα και επίσης και ανέργους. Μάλιστα. Θέλω να φύγουμε λίγο από την Παρκιά και να πάμε σε ένα άλλο σημείο της Πάρου, να πάμε λίγα και στη Νάουσα. Για τον ξενώνα που υπάρχει στο της πόλης, η Νάουσα όπως γνωρίζετε είναι η δεύτερη κατά σειρά περιοχή της Πάρου σε πληθυσμό. Το παλιό κτίριο στην είσοδο του οικισμού, το οποίο έχει λειτουργήσει τις προηγούμενες δεκαετίες ως ξενώνα στο ΕΟΤ, φαίνεται προσεχώς να αλλάζει όψη και χρήση. Είναι κατελημένα τα τελευταία χρόνια, παραδομένα στη φθορά του χρόνου. Και συγκεκριμένα για το ζήτημα αυτό έχει συσταθεί μια επιτροπή αξιολόγησης η οποία επεξεργάστηκε διάφορες προτάσεις για την διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου. Τις επόμενες ημέρες θα ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με την εξής προϋπόθεση. Ο πάνω όροφος θα χρησιμοποιηθεί από το, από το πάρκο Πάρου για αναψυκτήριο, για αίθουσα πολιτισμού και ο κάτω όροφος θα τον χρησιμοποιήσει ο Δήμος Πάρου, αυτή είναι η προϋπόθεση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από το Δήμο Πάρου για αναψυκτήριο ή κάτι παρεμφερές, το οποίο τα έσοδα να πηγαίνουν προς το Δήμο. Μάλιστα. Και αυτό όσον αφορά την Νάουσα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την Νάουσα επίσης, είναι το κλείσιμο του αστυνομικού σταθμού που υπάρχει στην Νάουσα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι, το έχουμε διαβάσει αυτό και πραγματικά είναι σημαντικό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την Νάουσα. Μιλάμε για 3.500 κατοίκους που το καλοκαίρι δεκαπλασιάζονται, γίνονται γύρω 40-45.000. Καταλαβαίνετε, ένας τουριστικός προορισμός όχι μόνο της Πάρου, ο μεγαλύτερος, ο σοβαρότερος τουριστικός προορισμός του νησιού, αλλά και των Κυκλάδων, να μείνει χωρίς αστυνόμευση. Και ήδη οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι μάλλον είναι οριστική απόφαση για κλείσιμο. Βέβαια γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και εμείς περισσότερες πληροφορίες προσεχείς ημέρες. Και σήμερα έγινε και μία, έγινε και μία από τον κύριο Βρούτσι, έγινε και μία αναφορά στη Βουλή για την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος της Νάουσας προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Θα δούμε τώρα τι αποτέλεσμα θα έχει τις προσεχείς ημέρες. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να έχει θετική εξέλιξη για το νησί της Πάρου. Βεβαίως, ναι, γιατί είναι αρκετά σοβαρό αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα. Βέβαια, είχαμε και ένα αναπάντεχο γεγονός την περασμένη πριν δύο μέρες, περίπου την Τρίτη. Ένα ελαστικό το οποίο κινητοποίησε το Blue Star δήλωσε στο λιμάνι της Πάρου για περισσότερο από μια μισή ώρα. Το ελαστικό αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχε μπλεχτεί στην προπέλα του Blue Star δήλωσε από το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο έβλεπε μειωμένη ταχύτητα προς την Πάρο. Ένας ειδικευμένος δίκτης έπεσε μέσα στο λιμάνι και ανασύρθηκε ως προσέκτηση όλων ένα ελαστικό βαρέως τύπου, το οποίο χρησιμοποιείται και ως αποσβεστήρας στα λιμάνια. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε φτυχή κατάληξη. Και αυτό το πλοίο, αφού αναφερήθηκε το αριστικό, μετά συνέχισε κανονικά το δρομολόγιο του. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σκαραμαγκά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
και θα τα ξαναπούμε βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα με περισσότερα νέα από το πανέμορφο νησί της Πάρου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση και με την Πάρο. Σταμάτη. Και επιστρέφουμε στην Σύρο και στην Ανάπλαση και στην κουβέντα μας με τον κύριο Γουσγουνέλη. Λοιπόν, είπατε ότι ποιοτικά οι εργασίες που έχουν γίνει σας έχουν αφήσει αρκετά ικανοποιημένο και αυτό θα φανεί προφανώς και στο τελείωμα του έργου. Θέλω να μου πείτε κάτι όμως, επειδή στο πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, Δημοτικό Συμβούλιο είχατε πάρει μια απόφαση για να ενεργοποιηθούν ρήτρες. Οι ρήτρες καθυστέρησης για τον εργολάβο. Μπορείτε να μας πείτε για τι ποσά μιλάμε, δηλαδή τι ύψους ρήτρα είναι αυτή που θα ενεργοποιηθεί? Η συγκεκριμένη ποινική ρήτρα, όπως λέγεται, ήταν καθαρά για την καθυστέρηση ολοκλήρωση των εργασιών της ασφαλτόστρωσης. Επειδή όταν αποσχέρεται το χρονοδιάγραμμα, το καταθέτει ο ανάδοχος στην εκκίνηση του έργου, το εγκρίνει η υπηρεσία και εκείνος είναι υποχρεωμένος να το τηρήσει. Σε περίπτωση που δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα, αντίστοιχα υπάρχουν ποινικές ρήτρες. Επειδή το χρονοδιάγραμμα είχε συγκεκριμένη προθεσμία 5 Δεκεμβρίου να τελειώσουν οι ασφαλτικές εργασίες και δεν τηρήθηκε αυτό. Όλοι είδαμε ότι περίπου στις 20-25 Δεκέμβρη σχεδόν ολοκληρώθηκαν τα ασφαλτικά. Εμείς επιβάλαμε αυτό που πρέπει να επιβάλουμε. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Πραγματικά κοιτάμε το συμφέρον και του νησιού και πρέπει να εφαρμόζει την νομοθεσία. Μπήκαν αυτές οι ποινικές ρήτρες περίπου ύψους 12 με 15.000. Εκεί αυτό το ποσό που αντιστοιχούσε. Ο ανάδοχος συνεχίζει να εκτελεί το έργο. Έχει κάνει αίτηση παράτασης για κάποιους λόγους, τέλος πάντων επειδή του δώσαμε να κάνει και κάποιες εργασίες που δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση, επιπλέον εργασίες για τις οποίες δικαιείται μια παράταση και πιστεύω ότι θα την πάρει σύμφωνα και με την εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας, αλλά αυτή η παράταση σίγουρα δεν θα φτάνει για αυτές τις εργασίες, δηλαδή θα χρονολογήσουμε ας πούμε πόσο ακριβώς χρόνο απαιτούνταν να γίνουν να ολοκληρωθούν. Αυτό το χρόνο τον δικαιείται, θα τον πάρει. Από εκεί και πέρα θα δείτε πιθανώς να μπουν και άλλες ποινικές ρήτρες. Η καθυστέρηση ομολογουμένως υπάρχει, η ταλαιπωρία του κόσμου υπάρχει. Νομίζω ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται. Να σας πω, όταν λέμε ότι έχει ζητήσει παράταση, είπατε ότι έχει κάνει ήδη αίτηση για παράταση. Μέχρι πότε έχει ζητήσει? Αν δεν κάνω λάθος, εκείνος αιτείται μέχρι 20 Φλεβάρι. Δηλαδή μέχρι περίπου σε 2 μέρες από σήμερα. Έτσι ακριβώς. Η υπηρεσία θα υπολογίσει. Δεν θα προλαβαίνει, νομίζω να προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Και πάλι δεν προλαβαίνει. Έχει πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ένα πράγμα τώρα ότι εξηγούμε πραγματικά από την αρχή. Είτε έχεις ένα συνεργείο 5 μήνες, είτε 5 συνεργεία 1 μήνα, τα ίδια λεφτά θα πληρώσεις και σε 1 μήνα θα τελειώσει το έργο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ακολούθησε την τακτική με τα συνεργεία τα δικά του, δεν πρόσθεσε κάποια έξτρα συνεργεία και θα. Ουσιαστικά θα το πληρώσει το τέλος του έργου με ποινικές ρήτρες. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή προσπάθησε να γλιτώσει κάποιο κόστος το οποίο θα το πληρώσει αργότερα. Αυτό μας λέτε. Ναι, πιθανώς να φανταζόταν ότι εμείς θα είμαστε πιο ελαστικοί, μπορεί να κάτι διαφορετικό να κάναμε. Δεν ξέρω τι αντιμετώπιση έχουν σε άλλες τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς από ένα σημείο και μετά είμαστε πραγματικά σχολαστικοί και με την ποιότητα όσο μας επιτρέπει η νομοθεσία, γιατί υπάρχουν προδιαγραφές των υλικών που μπαίνουν. Mm-hmm. Και όσο αφορά την ολοκλήρωση και την υλοποίηση του έργου. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Είμαστε έτοιμοι. Κύριε Ρούσο, το έχουμε το ρεπορτάζ, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, λοιπόν, και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας εδώ με τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο στις τεχνικές υπηρεσίες, τον κύριο Σταύρο Γουσγουνέλη. Συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς η ανάπλαση στην παραλία της Ερμούπολης, με την δέσμευση του εργολάβου ότι είναι θέμα ημερών η ολοκλήρωση των εργασιών αυτής, ύστερα από αρκετούς μήνες. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, έκαναν την εμφάνισή τους σε αυτήν οι βάσεις με τα φωτιστικά σώματα σε όλη την έκταση της παραλίας. Ενώ είχαμε και την τοποθέτηση των μηχανημάτων τροφοδοσίας νερού και ρεύματος των ιστιοπλοϊκών σκαφών στο λιμάνι, γνωστά ως Πίλαρ, από την πλατεία Κανάρη καθόλου το μήκος του Προβλήτα, έως το σημείο που στεγάζονταν η Αγροτική Τράπεζα. Μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο έργο δίνεται και στα ΑΜΕΑ, μιας και θα έχουν τη δυνατότητα άνετης πρόσβασης, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, στα καταστήματα της παραλίας. Επίσης και στην οδό Ακτή Παπάγου συνεχίζονται και εκεί οι επεμβάσεις στον ποδηλατόδρομο, με τις πλαστικές φωτιστικές σημάνσεις να έχουν τοποθετηθεί κατά το μήκος αυτού, αλλά και τις υπόλοιπες εργασίες να συνεχίζονται περιμετρικά αυτής. Το έργο ολοκληρώνεται σιγά σιγά, αρκεί εμείς οι δημότες να το σεβαστούμε όπως πρέπει. Βαγγέλης Μαραγκός για την Αιγαίο Τηλεόραση.
Λοιπόν, νομίζω ότι κρατάμε το τελευταίο, κύριε Αντιδήμαρχε, και σταμάτη ότι κατά πόσο εμείς πρέπει να σεβαστούμε αυτό το έργο. Εγώ θα έλεγα, συγγνώμη παίρνω το λόγο έτσι, ότι να σεβαστούμε όχι μόνο αυτό το έργο. Γενικότερα, ό,τι έχει γίνει στο νησί μας πρέπει να το σεβόμαστε, γιατί πλέον δεν υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που υπήρχαν και βλέπαμε ότι ασφαλτοστρώναμε και ξανασφαλτοστρώναμε τους ίδιους δρόμους. Mm-hmm. Πλέον, ό,τι φτιάχνετε, δεν ξαναφτιάχνετε. Πρέπει να είμαστε νοικοκύριδες και οτιδήποτε πρέπει να το προσέχουμε. Αυτό έτσι. Να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά περισσότερο, μάλλον αποκλειστικά, τους επαγγελματίες της παραλίας. Και είναι το θέμα με τα σκέπαστρα. Mm-hmm. Το θέμα των σκεπάστρων, δηλαδή. Θυμάμαι, μου είχατε πει πριν από περίπου ένα μήνα ότι είχατε στείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού προς έγκριση κάποια σχέδια. Αυτά τα σχέδια έχουν εγκριθεί τώρα αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή ακόμα είναι σε εξέλιξη το θέμα? Αν θυμάμαι καλά, είχα πει ότι έχουμε φτιάξει ένα δείγμα, ναι, για να δούμε, να το δούμε και ζωντανό όπως είναι, και ότι φτιάχνονται τα σχέδια με σκοπό να αποτυπωθούν σωστά και να πάνε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, την επόμενη εβδομάδα θα φύγουν προς το Υπουργείο Πολιτισμού τα σχέδια, αναλυτικά και μια ολόκληρη μελέτη, δεν είναι απλά ένα σχέδιο, ένα σκαρίφημα. Και πιστεύω με την επικοινωνία που έχουμε ότι θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα για την έγκρισή τους. Οπότε σύντομα, ας πούμε σε ένα μήνα από τώρα, 1,5 περίπου, θα έχουμε εγκεκριμένο σχέδιο στεγάστρων. Και από εκεί και πέρα ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να του δοθεί το σχέδιο που θα μπορεί να τοποθετήσει. Να τοποθετήσει έτσι. Συνεπώς, χρηματοδότηση από πλευράς Δήμου δεν υπάρχει για τα σκέπαστρα. Χρηματοδότηση με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν υπάρχει. Έχει γίνει μια προσπάθεια, αν μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση παράλληλα με τη χρηματοδότηση του έργου, αλλά μέχρι τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Έχει κλείσει το ΕΣΠΑ το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει κάτι επιπλέον για το έργο. Με τους επαγγελματίες, τι συζήτηση είχε γίνει πάνω στο θέμα αυτό? Είχατε κάνει κάποιες συζητήσεις? Επειδή έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και αρμόδιο 100% είναι το Λιμενικό Ταμείο, που είναι και η ανάπλαση, ουσιαστικά η τεχνική υπηρεσία και ο Δήμος υλοποιεί το έργο. Το έργο ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο. Και από ό,τι γνωρίζω, έχω παρευρεθεί και εγώ σε αρκετές συζητήσεις. Αυτό που έχει ζητηθεί και το έχουν αποδεχτεί οι επαγγελματίες του νησιού μας είναι ότι να τους δοθεί το σχέδιο και ένας-ένας, αντί να πληρώσουν κάποιες καινούργιες ομπρέλες ή κάτι άλλο διαφορετικό, μπορούν να βάλουν το στέγαστρο το συγκεκριμένο που θα μείνει μια ζωή και θα είναι εγκεκριμένο και όμορφο και θα ταιριάζει με την πόλη μας. Μάλιστα. Αυτό που λέτε, δηλαδή, έχει κάποιοι επαγγελματίες έχουν δεχτεί να τα βάλουν με δικά τους χρήματα? Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν, που αντιδρούν και δεν δέχονται με τίποτα να βάλουν με δικά τους χρήματα. Γιατί δεν τους ανοίγει και το ακίνητο. Γι' αυτό έτσι, εκεί πατάει το δικαιολόγιο. Σίγουρα αυτό θα είναι περιουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ακριβώς. Έτσι, σίγουρα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που αποφελείται από το ενίκιο να συνδράμει και αυτός. Μπορεί να είναι ένα ποσοστό μισό-μισό, να τα βρουν μεταξύ τους, σαφώς. Γιατί ουσιαστικά ο Δήμος έφτιαξε, θα έλεγα σε εισαγωγικά, το μαγαζί του κάθε ενός με ευρωπαϊκά χρήματα. Και τώρα πλέον και εκείνοι πρέπει να επενδύσουν λίγο στη δουλειά τους. Ο κάθε επαγγελματίας επενδύει για να μπορεί να λαμβάνει από την επένδυσή του. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω άλλοι επαγγελματίες της Ήρου να έχουν πάρει δωρεάν τέτοια διαμόρφωση στο μαγαζί τους ή να έχουν πάρει οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευαγγελία το έχει φτιαχτεί το κομμάτι εκεί με τις καφετέρειες. Ανεβαίνει η αξία των καταστημάτων. Αμέσως βλέπουμε ότι νοικιάζονται και κάποια καταστήματα τα οποία ήταν ξεχασμένα και σίγουρα δεν πρόκειται να νοικιαζόταν. Οπότε όλα αυτά έχουν δώσει μια υπεραξία στην παραλία. Από τη στιγμή που αναβαθμίζεται ο χώρος, είναι λογικό να προστιθέμενη αξία. Υπάρχει ζήτηση. Και ήδη εγώ δέχομαι, ας πούμε, παράπονα σε εισαγωγικά από άλλους επαγγελματίες, γιατί φτιάχνετε μόνο την παραλία και δεν φτιάχνετε και εμάς. Και γιατί, εντάξει, υπήρχε μια χρηματοδότηση, την εκμεταλλευτήκαμε. Δεν έδωσε ο Δήμος χρήματα. Μακάρι να είχαμε, πραγματικά να μπορούσαμε να τα φτιάξουμε όλα. Λοιπόν, εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Μάλλον είναι απορία και δική μου. Σχετικά με το ότι δεν υπάρχουν σημάνσεις κάτω στην παραλιακή οδό, το γνωρίζουμε αυτό. Απλά τις προηγούμενες ημέρες και την περίοδο των εορτών υπήρξε το λιμενικό σώμα το οποίο έκοψε κάποιες κλίσεις στο εργοτάξιο. Είναι απορία δική μου και πολλού κόσμου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σήμανση, μπορεί το λιμενικό σώμα να γράψει, να κόψει κάποιες κλίσεις? Επειδή κατά πόσο θεωρείται νομικά, δηλαδή, ευσταθεί αυτό? Είναι πεντακάθαρο ότι ήταν πολύ δίκαιες οι κλίσεις.
και νόμιμες. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί εφόσον έγινε διπλή διαγράμμιση του δρόμου. Μάλιστα. Όταν ο δρόμος είναι διπλά διαγραμμισμένος και είναι και διπλής κυκλοφορίας, δεν μπορεί να απαγορεύεται εκ του ΚΟΚ να παρκάρει κάποιος και να διακόπτει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό το ξέρουμε με το πάρουμε το δίπλωμα. Mm-hmm. Οπότε, εφόσον παρκάριζαν στην άκρη του δρόμου και ο δρόμος πλέον δεν χωρούσε ένα αυτοκίνητο και αναγκαζόταν ο οδηγός, ο διερχόμενος, να πατήσει τη διπλή γραμμή, ενοχλούσαν, ήταν παράνομοι, έπρεπε να γίνει αυτό. Να πούμε ότι οι κλήσεις αυτές δόθηκαν από το κομμάτι της Ελευθερίου Βενιζέλου, mm-hmm. έτσι δεν είναι, μέχρι το ξενοδοχείο Νησάκη, μέχρι το ξενοδοχείο Ερμής. Μέχρι τον Ερμή, ναι. Αυτό το κομμάτι που είναι οι καφετέρες, δηλαδή. Εκεί δόθηκαν οι κλήσεις. Και να πω ότι δεν πρέπει επιτέλους να στηριζόμαστε στο αν υπάρχει σήμα ή όχι. Υπάρχουν πολλές περιοχές της Ήρου αντίστοιχες, Φερρυππίνου Βροντάδου, Αθανασίου Διάκου. Σίγουρα, η περιοχή μου. Η οποία έτσι, δημιουργεί ένα τρομερό πρόβλημα σε όλους τους πολίτες της Ήρου και επειδή κάποιοι παρκάρουν τα μάξια τους, είναι 5, 10, 7 αυτοκίνητα, οι ίδιοι στα ίδια σημεία ενοχλούν όλη την πόλη. Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε. Καταλαβαίνω ότι έχουν πρόβλημα στο πού θα παρκάρουν το αυτοκίνητο, mm-hmm. αλλά δεν νομίζω ότι το πού θα παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητο μπορεί να μποτιλιάρει 1500 άτομα κάθε βράδυ το καλοκαίρι. Αλήθεια, επειδή μιλάμε για την Αθανασίου Διάκου και επειδή είναι μια περιοχή την οποία γνωρίζω πολύ καλά, θεωρείτε, κυρία Αντιδήμαρχε, ότι αν μονοδρομούνταν θα ήταν καλύτερη κατάσταση? Βέβαια, εντάξει, στη φάση που βρίσκεται τώρα είναι δύσκολο, διότι δεν υπάρχει και κάποια παλωτρίωση, κάποιο χώρο ώστε να τοποθετηθούν τα οχήματα που δημιουργούν πρόβλημα στον δρόμο, έτσι. Είμαι σίγουρος ότι και πάρκινγκ να βρεθεί, τα αυτοκίνητα δεν θα φύγουν από εκεί. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις από. Είναι θέμα νοοτροπίας, δηλαδή. Νομίζω είναι θέμα βολέματος. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Το αφήνω και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Το αφήνω για ένα λεπτό για να κάνω τη δουλειά μου και ας γίνει χαμός από πίσω. Ή το αφήνω γιατί έτσι έχω μάθει και δεν πειράζει και δεν με γράφει και κανένας και έτσι παρκάρω. Να πω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή είμαστε στο. Έχει βρεθεί ένα πιθανό οικόπεδο προς μίσθωση από το Δήμο που κάνει για να χωρέσει 15-20 αυτοκίνητα και είμαστε στη διαδικασία να μισθωθεί αυτό το οικόπεδο. Θα γίνει διαγωνισμός, αν υπάρχει αυτό ή κάποιο άλλο αντίστοιχο, μακάρι να βρεθεί να νοικιάσουμε και τα δύο που να είναι κατάλληλα στην περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι τα 15 αυτοκίνητα που χωράει δεν θα μας λύσουν το πρόβλημα γιατί οι ίδιοι θα συνεχίσουν να τα βάζουν εκεί που τα βάζουν. Είναι το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται πάνω από το σχολείο των Φρέρ. Σε αυτό αναφέρεστε? Ναι, ναι, σε αυτό mm-hmm. αναφέρομαι. Ήδη έχει γίνει μια απλή διαμόρφωση και μέχρι να τελειώσει η ολοκλήρωση της μίσθωσης θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Είναι θέμα της Οικονομικής Επιτροπής. Μάλιστα. Και να κάνουμε και μια ερώτηση που νομίζω είναι αυτή που τέλος πάντων την έχουν όλοι οι δημότες εδώ του νησιού. Όταν τελειώσει το έργο και ξεκινήσει πλέον κανονικά η λειτουργία της νέας παραλίας, πόσο λειτουργική θεωρείτε ότι θα είναι? Με δεδομένο ότι, όπως έχει πει και ο Δήμαρχος, η παραλία της Ερμούπολης είναι η βιτρίνα του νησιού. Το Πάσχα θα έχουμε, φαντάζομαι, περιπέφθηκε η Πρωτομαγιά αρκετό κόσμο και οι εξετάσεις κανονικές πλέον θα δοθούν το καλοκαίρι. Πόσο λειτουργική λοιπόν θεωρείτε ότι θα είναι αυτή η νέα παραλία? Νομίζω ότι θα είναι αρκετά λειτουργική και σαφώς πολύ πιο λειτουργική από ό,τι ήταν πριν. Έτσι. Έχει γίνει επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, βάσει της οποίας γίνεται και η σήμανση της παραλίας, αλλά θα βελτιωθούν και κάποιες άλλες σημάνσεις σε άλλα σημεία της πόλης. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει το πρόβλημα και το κομφούζιο που δημιουργούνταν, εφόσον θα μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος άνετα και προς το νησάκι και από το νησάκι, από την παραλική οδό, γιατί ο δρόμος δεν θα ενοχλεί στο να κλείνει και θα μπορούν να δουλεύουν οι καφετέριες χωρίς να είναι επικίνδυνο για τον κόσμο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα τη δοκιμάσουμε και στην πράξη. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και κάτι καλύτερο από αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι πραγματικά θα δούμε μια διαφορετική πόλη το καλοκαίρι. Άρα ο δρόμος δεν θα κλείσει το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι? Ακόμα δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Σε κάποιες σκέψεις που έχουμε είναι να δοκιμάσουμε πραγματικά, να δούμε τη συμπεριφορά και του κόσμου και του δρόμου και της οδού με ανοιχτό δρόμο. Δηλαδή, θα μπορεί να υπάρχει πρόσβαση προς το νησάκι και από το νησάκι προς τα πίσω. Αρκετοί έχουν τη γνώμη ότι από τη στιγμή που δεν ενοχλεί πλέον ο δρόμος έτσι όπως έχει φτιαχτεί, δεν χρειάζεται να κλείσει φέτος το καλοκαίρι. Θα συμφωνήσω, όχι 100%, θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά το τι θα δούμε μπροστά μας. Όταν δούμε τον κόσμο με πολύ μεγάλη κίνηση και τη συμπεριφορά των οδηγών, και πώς θα ξεκινήσει η λειτουργία του δρόμου τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε θα μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση. Νομίζω ότι φέτος δεν θα κλείσει η παραλία. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
αυτό που πιθανώς θα μπορούσε να γίνει είναι στο να κλείνει το νησάκι κάποια ώρα και μετά ναι. και να φεύγουν να αδειάζει σιγά σιγά ώστε να μην υπάρχει πασαρέλα των αυτοκινήτων να πάω να βρω μια θέση. Δηλαδή είναι σαν να σου πέφτει το λότο. Πιο εύκολο να σου πέφτει το λότο παρά να βρεις ας πούμε στις 10 ώρα θέση στο νησάκι. Αν αποφύγουμε αυτή την κίνηση, την άσκοπη των αυτοκινήτων, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο ανθρώπινη η παραλία μας. Λοιπόν, Βαγγέλη, νομίζω ότι αυτό εύχομαστε κι εμείς. Να είναι ανθρώπινη και λειτουργική. Το θέλουμε όλοι. Ακριβώς. Αρκεί βέβαια να αποδειχθεί και στην πράξη. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει ακριβώς όπως μας είπε ο αντιδήμαρχος. Οι πρώτες εξετάσεις ήταν πάντα το Πάσχα, επιμένω. Οι πρώτες εξετάσεις. Ναι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος και θα δούμε το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Θα είναι ένα crash test κατά κάποιο τρόπο. Με την ολοκλήρωση της σήμανσης και με την τακτοποίηση, θα έλεγα σε εισαγωγικά, της όλης της παραλίας, τα λεωφορεία θα πάνε στη θέση τους, τα ταξί θα πάνε στη θέση τους, τα μηχανάκια θα παρκάρουν στη θέση μοτό, τα αυτοκίνητα ελπίζω να παρκάρουν εκεί που επιτρέπεται. Νομίζω ότι πια η εικόνα θα είναι αυτή που πρέπει για την παραλία μας. Μάλιστα. Έχεις καμία άλλη ερώτηση? Όχι, εγώ έχω καλυφθεί πλήρως. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα. Δώσαμε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Εδώ είμαστε βέβαια και θα το επανεξετάσουμε με την παράδοση της παραλίας. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύλλου Ερμούπολης, κύριο Γουσμουνέλη. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και η παραλία όντως να είναι ανθρώπινη και λειτουργική. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στη διάθεσή σας για να ενημερώσουμε τον κόσμο και για άλλα έργα. Να πω ότι το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα στα Πευκάκια εγκαινιάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Έγινε ανάπλαση όλης της περιοχής των Πευκακίων. Φτιάχτηκε η Παιδική Χαρά, ένα πάρκο αναψυχής με τις πραγματικά τελευταίες προδιαγραφές. Και θα χαρούμε όλους τους δημότες να φέρουν τα παιδιά να το δουν, γιατί θα έχουμε και κάποια happening για τα μικρά παιδιά, θα γίνουν κάποιες πολύ ωραίες δραστηριότητες. Οπότε να εγκαινιάσουμε ένα έργο και πιστεύω ότι μετά από αυτό θα ακολουθήσουν πολλά στη συνέχεια όπως θα δείτε. Το Σάββατο 5 η ώρα είπαμε. Θα είμαστε εκεί στα μάτια να κάνουμε ρεπορτάζ, το οποίο θα δείξουμε με την κάμερα... την ερχόμενη Πέμπτη βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος φιλοξενήθηκε σήμερα στην Κυκλάδων Θέα, εκπομπή την οποία παρακολουθείτε κάθε Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα στην Αιγαίο τηλεόραση και σε μαγνητοσκόπηση την ίδια ημέρα 9 το βράδυ. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7 που θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα κοντά σας.